Σε κλειό κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα φαινόμενα στο Ηράκλειο από νωρίς το πρωί να μην εμφανίζουν την ίδια ένταση με τα Χανιά ή το Ρέθυμνο, όμως σε πολλές περιπτώσεις οι δρόμοι να μετατρέπονται σε ορμητικούς χυμάρους. Εδώ πέρα έχει κατάγια τόσα! Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιοχή της Φοινικιάς και ο πολύπαθος δρόμος Μάνου Κατράκη, που για μία ακόμη φορά θύμιζε ποτάμι, με τα νερά να δημιουργούν προβλήματα σε κατοίκους και περαστικούς. Δεν μπορεί να φτιάξουμε εδώ ολόκληρο Δήμος. Εδώ δίνουμε λεφτά στο Δήμο και τις ελιές πληρώνουμε. Δεν μπορεί να φτιάξουμε ένα έργο. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα εδώ πέρα να γίνονται. Στον 20ο αιώνα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Η ορμή των νερών ήταν τέτοια που φάνταζε αδύνατο κάποιος να διασχίσει πεζός με ασφάλεια τη συμβολή του δρόμου με την Γεωργίου Καργάκη. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται το παιδικό χωριό ΣΟΣ, που τα παιδιά για να μπορέσουν να φτάσουν ή να επιστρέψουν από το σχολείο τους, δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά μόνο η μετακίνηση με αυτοκίνητο. Τώρα δεν το πούλμαν να φέρουν τα παιδάκια. Πώς θα περάσουν τα παιδάκια. Τα παιδάκια πώς θα περάσουν από εδώ. Πώς θα περάσουν τα παιδάκια. Τα πηγούνε. Εδώ και αρκετό καιρό κρούω με τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί πραγματικά ελοχεύει ένα σοβαρό κίνδυνο, όχι μόνο για το χωριό, αλλά και για όλη την περιοχή, η οποία έχει βιώσει μια πρωτόγνωρη καταστροφή πριν μερικά χρόνια και μου φαίνεται ότι θα το ξαναζήσουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος από τους ηθήνοντες πραγματικά να εσκύψει πάνω στο πρόβλημα και να βρούμε μια λύση. Οργισμένος, ο πρόεδρος του χωριού εξήγησε ότι πλήστες φορές έχει ενημερώσει για την κατάσταση αυτή που καλλιεργεί μια σειρά από κινδύνους που δεν συνδέονται μόνο με την επιβάρυνση του χωριού, αλλά κυρίως ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν 17 παιδιά μέσα στο χωριό. Το χωριό μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 30 παιδιά. Υπάρχουν 8 μητέρες, 2 παιδαγωγοί, ένας κοινωνικός λειτουργός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό κίνδυνο ζωής. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλη την περιοχή να αποφύγει το πρόβλημα. Προβλήματα υπήρξαν και σε ό,τι αφορά δρόμους επαρχιακούς, που οι κατολισθήσεις, έστω και για λίγο, επέβαλαν να διακοπεί μέχρι και η κυκλοφορία των οχημάτων. Έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα χώματα παντού. Το βλέπετε κι εσείς από όπου περνάμε, ότι έχουμε μικρές πτώσεις, μεγάλες πτώσεις πρανών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία. Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια, αλλά και στον Καρτερό. Σε όλες τις περιπτώσεις τα χώματα απομακρύνθηκαν και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά. Με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, ωστόσο, να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, με δεδομένο, όπως είπε, ότι λόγω της έκτασης των βροχοπτώσεων τα χώματα έχουν ποτίσει και τα πρανή σε πολλά σημεία είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Εάν δεν έχουν κάποιο σοβαρό λόγο να μετακινηθούν και αν τα οχήματά τους δεν είναι σε καλή κατάσταση, να αποφύγουν να μετακινηθούν αυτές τις ώρες. Στο καλλιτεχνικό σχολείο, μέσα στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής βάσης στις Γούρνες, όπως μαρτυρούν οι εικόνες, η αυλή μετατράπηκε σε λίμνη. Οι μαθητές, ακόμη και τις ώρες που δεν έβρεχε, αδυνατούσαν να βγουν στην αυλή του σχολείου. Ενώ και η αποχώρησή τους από το σχολείο έγινε με ιδιαίτερη δυσκολία.